Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, πριν τη Σέντρα, Σταρ Βορείου Ελλάδος, η αγαπημένη σας συχνότητα στο ραντεβού της Παρασκευής για την ενημέρωση για το Σαββατοκύριακο. Μαζί μου δεν είμαι μόνος και τη χαρά έχω όλο το συνεργείο πίσω, το φίλο μου τον Άγγελο στο κοντρόλ και όλα τα παιδιά που αποτελούν το ραδιόφωνο και την τηλεόραση Σταρ. Μαζί μου όμως είναι και ο εξαίρετος συνάδελφος Λευτέρης Αρλάκος. Λεσά, κατά την φρασιολογία της Έρα Σπορ, Λεσά υπάρχει ο Λεπά Λευτέρης Παταζής και ο Λεσά ο Λευτέρης Αρλάκος. Λοιπόν, έτσι. Από τα καλλιτεχνικά, γεια σου Λευτέρη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα Σάκη και στους τηλεθεατές μας, σε αυτή την εκπομπή που θα λέγαμε είναι η επίσημη φωνή της δόξας δράμας εδώ και που θα λέγαμε ότι προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο της ομάδας που αντιπροσωπεύει τον ΟΜΟ και που περιμένουμε τον ΟΜΟ στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, Football League 2 και που πιστεύουμε ότι του χρόνου θα αγωνίζεται σε επαγγελματικές κατηγορίες. Πάμε όμως στη Super League. Τι έγινε στο λιμάνι? Ανανέωση φέτος Ολυμπιακός, λίγο θέλω την άποψη σου. Κοίταξε, αν θες να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά το ζητούμενο για τους πράσινους είναι να έχουν διάρκεια. Γιατί όταν τη μια αγωνιστική βάζεις 4 γκολ στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά αμέσως την προηγούμενη μέρα αγωνιστική φέρνεις 0-0 με το Λεβαδιακό, δείχνει δείγμα ότι η ομάδα χρειάζεται μια ισορροπία. Ένα αυτό. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος έχει ένα πρόσωπο που είναι διφορούμενο. Ξεκίνημα με πολύ καλές εμφανίσεις στα περισσότερα παιχνίδια και τριάρες και νίκες με Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Όμως μετά τις γιορτές δείχνει ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, αλαλούμ. Με τον Μπέντο να κάνει συνέχεια πειράματα, με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και επιστέγασμα όλων αυτών ήταν η χθεσινή εμφάνιση, όπου ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0, είχε βέβαια διάθεση, θέληση και κάποιες ευκαιρίες, όμως δεν είχε την ουσία. Και η ουσία μεταφράζεται σε γκολ που δεν είχε χθες και θα μπορούσε να χάσει κιόλας αν ο Ατρόμητος δεν έκανε γκολ δύο από τις πολύ καλές ευκαιρίες που είχε. Το ζητούμενο είναι, και αυτό νομίζω είναι ένα δέγμα για όλες τις ομάδες, Σάκη, έτσι, ότι ναι μεν είναι καλό, σωστό και επικοδομητικό να μπαίνουν νεαρά παιδιά στις ομάδες. Όμως αυτά τα νεαρά παιδιά πρέπει να πλαισιώνονται από παίχτες ηγέτες. Yeah. Κάτι που δεν είχε χθες ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δηλαδή το χθεσινό κέντρο, γιατί όταν λέμε δείξε μου το κέντρο σου να σου πω τι ομάδα έχει, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Χθες το κέντρο του Ολυμπιακού ήταν ο νεαρός ο Ρέτσος, ο οποίος στα 18 του είχε την έγιστη τιμή να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο Ανδρούτσος και ο Μάρτινς. Δηλαδή μια τριάδα πιτσιρικάδων εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί ο Μάρτης είναι ήδη στα 25-26. Όταν πέρυσι τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστούσε και έκανε περίπατο για μια ακόμη φορά και είχε στο κέντρο Μιλιβόγεβιτς, Καμπιάσο, Τσόρι Ντομίγκες, Φορτούνι και Κασάμι. Βλέπεις ποια είναι η διαφορά λοιπόν. Ξάνθη ΠΑΟΚ σε λίγη ώρα. Προγνωστικό. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχει και η ρεβάνς. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα δύσκολα μπορεί να το καθαρίσει. Αν ήταν δηλαδή να κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πιστεύω θα κερδίσει σήμερα. Άστε. Στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Άρης είχε λίγο διαμαρτυρίες για τα πέναλτι, Καλογερόπουλος, στη βλέπεις εκεί? Στη Β' Εθνική. Δεν ήταν καλός ο Άρης. Το να δείξει ο Καλογερόπουλος, γιατί όταν γίνονται πέναλτι πρέπει να δίνονται. Δηλαδή επειδή έδωσε ένα δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να δώσει και τα άλλα. Αλλά δεν έπαιξε καλά τουλάχιστον μέχρι το 60-65. Δύσκολα τα πράγματα και οριακό, Σάκη, είναι το μάτς της Κυριακής. Απόλλων Άρης. Εκεί ντέρμπι. Εάν ο Άρης στραβοπατήσει κι άλλο και ειδικά αν χάσει, λιγοστεύουν πολύ τα περιθώρια για να πάρει μία από τις δύο θέσεις. Και θεωρώ ότι εγώ, δεν θα είναι καλό. Εγώ από τη στιγμή που πιστεύω ότι η δόξα θα βγει του χρόνου στη Β' Εθνική, δεν θέλω ούτε τον Άρη ούτε τον Όφη αντιπάλους. Προτιμούσα να είναι ο Απόλλωνας, η Λαμία και τα Τρίκαλα. Μάλιστα. Πριν βγούμε όμως, πρέπει να πιστοποιηθεί. Πάμε στην ΓΑΜΑ Εθνική να δούμε τα αποτελέσματα, τις κάρτες, τη βαθμολογία και θα συζητήσουμε εδώ με τον Λευτέρη Σαρλάκο, γιατί συνταξιδέψαμε και μαζί διαφορετικά ραδιόφωνα δώσαμε στους ακροατές τι συνέβαινε στο Δημοτικό Γήπεδο Λαγκαδά. Λοιπόν, προσεχή Κυριακή, Καβάλα Φούφας. Νομίζω ότι η Καβάλα θα κερδίσει. Να ο Σαλμού Ποσαρδέας. Ωραίο χ.
Δόξα Ορφέας Ξάνθης, σε λίγο ο Ορφέας Ξάνθης υπέστη επιδρομή από άγνωστος μέχρι τώρα. Το θέμα το χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης και το τμήμα ασφαλείας Ξάνθης. Εμείς αθλητική εκπομπή είμαστε, καταδικάζουμε τέτοιες βάρβαρες ενέργειες και αν έχουμε, σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από την Ξάνθη. Παραλίμνη Απέλαγκαδά. Διπλό. Καμπανιακός Καλαμαριά. Χι. Αμήν. Εορδαϊκός Προσκυνητές. Over. Καρδία Βατόλακος. Δεν έγινε. Ρεπό έχει ο Νέστος Χρυσούπολης. Να στείλουμε χαιρετίσματα εκεί στον κύριο Καγιά και σε όλο τον Νέστο. Δόξα, 39 βαθμοί. Στο συν 2 από την Καλαμαριά. Λαγκαδάς 34, Χρυσούπολη 27 ψηλά, Καμπανιακός και αυτός ψηλά 23, Ορφέας 22, Καβάλα 21 βαθμοί, Αρδαία 20, Παραλίμνη. Από εδώ και πέρα νομίζω ναι, Βατόλακος έχει αποχαιρετήσει, έχει... οπότε yeah. Ένα είδος τουρνουά είναι, διότι είναι μονοδιάστατη, το μονοδιάστατο το ενδιαφέρον. Και εδώ αυτοί που ψηφίσαν να πέφτει ένας, ενώ πέρσι πέσαν 8 ομάδες, είναι... Έχασε το ενδιαφέρον. Πελατειακό αθλητικό σύστημα. Δηλαδή το αθλητικό, το πολιτικό σύστημα το εφάρμοσαν και οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Γιατί για να πούν στις κατατόπου ΕΠΣ δεν θα πέσει κανένας. Πάμε σε έναν άνθρωπο της Ξάνθης, ο οποίος έχει προσφέρει και είναι στυλοβάτης. Μπάπης Χατζημεστής. Κύριε Χατζημεστή, καλησπέρα από τη Δράμα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σάκης ο Πετρόπουλος με τον Ελευθέρη Σαρελάκο πριν από τη Σέντρα. Τη συμπάθειέ μας καταδικάζουμε τέτοιες έκνομες ενέργειες εις βάρος αθλητικών συλλόγων. Πού βρισκόμαστε, τι έχουμε, τι λέει η αποτίμηση της επόμενης μέρας. Έχουμε μεγάλη ζημιά από ανθρώπους ανεκέφαλους, χωρίς ευθύνη, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Εμείς το ξεπεράσαμε όσον αφορά τουλάχιστον θετικό μέρος και από εκεί συνεχίζουμε. Σας κάψαν και το λεωφορείο από ό,τι ξέρω. Ναι, το πιο δεν είναι η μόνη ηλική ζημιά που κάνουν, ας πούμε, ξεπερνάνε τα 10.000 και κάψει ένα κολλό λεωφορείο που για μένα είναι και ιστορία η εκδημάδα μου για την Ακαδημία μου γενικά. Και αν το λεωφορείο θυμάμαι, ερχόταν και η Ακαδημία στο Ορφέα εδώ στη Δράμα. Είναι επί της επιχείρησης μου και από εκεί μετακινούνται και εμείς για το βοηθήσει εκείνο χωριά και η Ακαδημία μου. Συνότι η ομάδα αυτή για 10 χρόνια έπεισε τη Δελτάδη εκεί μέχρι το 11. Όλοι οι μετακινήσεις ήταν γιατί το οικονομικό μας δεν μας το επιτρέπει και είμαστε μαζί. Να στο λεωφορείο μετακινούμαστε. Κύριε Χατζημεστή, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, οι δράστες είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν πιστεύω να είναι άλλοι. Αυτοί που αποφασίζουν στη φράγκη μας για δημάρχους, για νομάρχες, καταλαβαίνετε ποιοι είναι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η φράγκη μας έχει τα προβλήματά της. Δυστυχώς αυτοί που εκλέγουν δημάρχους και την περιφέρεια της, ξέρετε ποιοι είναι. Αυτοί ακριβώς είναι. Εδώ στην εικόνα βλέπουμε το καμένο σας λεωφορείο. Δυστυχώς, ναι. Είναι λυπηρό, κύριε Σαρλάκο. Κάναν ό,τι κάναν αυτή τη ζημιά, κάψε για το λεωφορείο. Ό,τι κάναν πήρα και πήρα, κάψε για το λεωφορείο αυτό. Αυτό δείχνει μίσος όμως, πρόεδρε. Δείχνει πολύ μεγάλο μίσος. Δεν ξέρω γιατί το έγινε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, εγώ το αν δεν σπάσαν το εικοναστάσι, ή αν δεν σπάγανε 14 πόρτες και δεν πέραναν μέχρι τον τόπο μας και τον τόπο της, θα πιστεύω ότι κάποια εκδίκηση. Αλλά όταν ένας άνθρωπος παίρνει, κλέβει οι οδοντόκρεμες στον τόπο της, εσύ σπάει να κοναστάσει για να βρει μέσα χρήματα, σίγουρα είναι άνθρωπο του περιθωρίου, δεν είναι άνθρωπο του περιθωρίου. Όταν ένα εγκέφαλο βγάζει ένα λεωφορείο στο κύπρο και το βγάζουν έξω, με κίνδυνο να τους βγει οπωσδήποτε, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωπο του περιθωρίου, δεν είναι άνθρωπο του περιθωρίου. Ή ακόμα και κλέψεις επαγγελματίες, αυτό είναι. Μάλιστα. Το αγωνιστικό τώρα περνάει στη δεύτερη μέρα, έρχεστε στη Δράμα, θα αγωνιστείτε ναι. Όπως κάνετε σε όλα τα μάτς για την αξιοπρέπειά σας και σίγουρα έχετε τη συμπάθειά μας, διότι αυτό που συνέβη στην ομάδα σας μας ακουμπά όλους. Εμείς καταρχήν είμαστε φίλοι της Δράμας, αγαπάμε το πρόσωπο της Δράμας γιατί έχει μεγάλη ιστορία, θα θέλουμε να παίξουμε για την ιστορία εκεί μας, αλλά θα θέλουμε να παίξουμε σε ένα μεγάλο σύλλογο, σε μια μεγάλη ομάδα, με κόσμο ο οποίος πραγματικά ξέρει να εκτιμάει το ποδόσφαιρο και ελπίζουμε να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε στο γήπεδο της Δράμας. Και που θα τύχεται βέβαια για τις καλύτερες φιλοξενίες όπως έχουν τύχει μέχρι σήμερα όλες οι ομάδες. Έτσι πιστεύουμε και εμείς, γιατί η Δόξα ήδη είναι μια μεγάλη ομάδα και το δείχνει καθημερινά. Επομένως για τη φιλοξενία δεν μιλάμε, είναι δεδομένη. Πάντως στη συμπάθειά μας και εκφράζοντας πιστεύω όλο το φίλαθλο πνεύμα, κύριε Χατζημεστή, όταν σε
αεραστεχνικούς αθλητικούς συλλόγους γίνονται έκνομες ενέργειες και καταστρέφονται περιουσιακά στοιχεία, όλοι οι φίλαθλοι είναι κοντά σας και μέσα από τη συχνότητα του Star FM εκφράζουμε του Star τηλεόραση τη συμπάθειά μας. Θα τα πούμε την Κυριακή ζωντανά. Να ρωτήσω και εγώ κάτι, πρόεδρε, αυτό το πρωτάθλημα τώρα έτσι όπως έχει γίνει, κατά τη γνώμη σου, τι πρωτάθλημα είναι, πώς το εκλαμβάνεις? Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Δεν είναι πρωτάθλημα και για τις ομάδες που είναι πρώτες. Εντάξει, δεν είναι μόνο πρωτάθλημα για εμάς που πλέον δεν υπάρχει κάτι που να ενδιαφέρουν. Όμως, εμείς πρέπει να μείνουμε ότι γενικά οι ομάδες είναι σοβαρές, αλλά είναι πρωτάθλημα για τις ομάδες. Για δύο ομάδες να τα βάλουμε κάτω. Εντάξει, από εδώ και μετά, έτσι, ποδοσφαιριστικώς, η πολιτεία μας τα βλέπει διαφορετικά. Εμείς οι παράγοντες τα βλέπουμε διαφορετικά. Δυστυχώς. Αυτοί εκλαμβάνουν την αδυναμία που έχουμε όλοι αυτοί οι παράγοντες στο ποδόσφαιρο. Και διοικούν το διοικούν, έτσι καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτό είναι για μένα, είναι πλήγμα ότι πέφτουν, δεν πέφτει καμία ομάδα, είναι πλήγμα, είναι πλήγμα. Είναι ένα είδος τουρνουά νομίζω το οποίο σπάει και το ενδιαφέρον έτσι, Βάμπη. Εγώ θέλω να κοιτάξω να σου πω κάτι, ο ΦΕΣ λειτουργεί καταρχήν με προσφεστάς 99,9% που είναι από την Ξάτη. Για να σας πω 100%, εντάξει. Παίζει, έρχομαι 8 γηγενείς προσφεστάς σαν ομάδα, έτσι. Όμως, δεν πάμε να έχουμε κάποια έξοδα τα οποία είναι για μένα αρκετά σοβαρά, γιατί είμαι ουσιαστικά μόνος μου στην ομάδα, έτσι. Είναι κάτι που πραγματικά με καίει. Δεν μπορεί, ας πούμε, η ομάδα έχει το μικρότερο βάζο από όλες τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν σκέφτεται ότι δεν ξεπερνάει τα 60 χιλιάρικα. Όμως για μένα είναι πάρα πολλά. Και όταν δεν θα παίξουμε για τίποτα, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο για μας. Αλλά τι μπορώ να κάνω διαφορετικό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κάνω κάτι. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και που έχετε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, κύριε Χατζημεστή, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι πάντα καλές εκπομπές. Να είστε ζωντανοί και εκεί έτσι να κρατείτε το πρόσωπο ψηλά. Και χαιρετίζω τους φίλους σας δράμα. Να είναι καλά όλοι. Να είστε καλά, κύριε Χατζημεστή. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Λυπηροκαμένο λεωφορείο, καταστραμμένα αποδυτήρια. Τι να πούμε τώρα. Ομάδα. Νομίζω οι ανακριτικές αρχές έχουν τον λόγο πλέον. Εμείς εκφράσαμε τη συμπάθειά μας και την κατανόηση. Βέβαια. Πήγαμε μαζί Λαγκαδά. Παιδιά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν σε μια επαρχιακή πόλη που είναι πρωτεύουσα της ανεργίας, 800 κάτοικοι της παίρνουν την απόφαση να πάνε 200 και 200-400 χιλιόμετρα να συμπαρασταθούν στον κόσμο, στην ομάδα, είναι στοιχείο ακράδαντο, το οποίο δεν επιδέχεται αφισβήτησης, ότι πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια. Πάμε στον οικοδεσπότη δήμαρχο, κύριε Καραγιάννη. Ξεχωριστό μάτς σήμερα. Ένα μάτς πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι είναι μια όμορφη μέρα για το ποδόσφαιρο. Ένας αγώνας που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μια ιστορική ομάδα. Είναι εδώ και ο δήμαρχος, είναι εδώ ο πρόεδρος δίπλα μου. Τους καλοδεχούμε στην πόλη Λαγκαδά. Άλλωστε έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμοι από μια πολύ όμορφη πόλη της Βορείου Ελλάδος. Από ανθρώπους που εκτιμούμε, θέλουμε να γίνει ένα πολύ όμορφο μάτς, να νικήσει ο καλύτερος. Καλή επιτυχία πέρα από σήμερα στην ιστορική αυτή ομάδα. Και βέβαια σήμερα καλή επιτυχία στην πόλη μας, στο Λαγκαδά. Η ομάδα διεκδικεί το μέγιστο και πιστεύω θα τα καταφέρει. Καλή επιτυχία. Δήμαρχε, επικεφαλής της δραμηνής αποστολής μαζί με τον κύριο Πύρο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Γιάννη. Ένα παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια, όπου και οι δύο ομάδες προσπαθούν για το καλύτερο. Και εύχομαι στη δική μας την ομάδα, την ιστορική μας δόξα, να φύγει νικήτρια μέσα από αυτό το γήπεδο, όπου θα είναι ένα πρώτο βήμα στον στόχο που έχουμε θέσει όλοι οι δράμα, όλοι οι δραμηνοί, να δούμε ξανά τη δόξα μας σε υψηλότερα σαλόνια. Το βίωσες εκτός έδρας μάτς ΓΑΜΑ Εθνικής. Φοβερός κόσμος, φοβερή ατμόσφαιρα, 12ος παίκτης της ομάδας, ένα παιχνίδι που δόξα με αντίπαλο και τον αγωνιστικό χώρο αλλά και το Λαγκαδά που είναι πολύ καλή και έμπειρη ομάδα,
δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε τελικά και αυτό που μετράει είναι η νίκη. Τρεις βαθμοί που τις δίνουν έτσι όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος. Νομίζω και την, από ό,τι ξέρω, και την Κυριακή έχουμε εγγένεια στο βοηθητικό. Την Κυριακή στις 2.30 ώρα. Πιστεύουμε πρώτα απ' όλα, ανεξαρτήτων καιρικών συνθήκων, ότι θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Ο κόσμος θα έρθει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια των παιδιών για να παραμείνουν στην κορυφή και να γιορτάσουμε όλοι μαζί το Μάιο την άνοδο στη Football League. 2.30 ώρα την Κυριακή θα γίνουν τα εγγένεια του βοηθητικού από τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμψάκο. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Σάκη. Ναι. Ο Θωμάς Μαργαρίτης είμαι. Καλώς τον πρώην δήμαρχό μας και επιστή Θεοδοξέο. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Πετρόπουλε, κύριε Σαρανέκο, καλησπέρα. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την εκπομπή σας. Μία ανακοίνωση να κάνω που ενδιαφέρει τους Δοξέους, η οποία είναι πρόσφατη. Γνωρίζετε ότι είχε υποβληθεί στον αγώνα Νάουσα Καλαμαριά ένσταση από την Καλαμαριά για τα δοκάρια που ήταν εκεί κοντά. Ο αγώνας είχε λήξει 2-2. Η ένσταση η οποία είχε υποβληθεί στο φύλλο αγώνα προγραμματίστηκε να δικαστεί σήμερα στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Οι πληροφορίες μου ασφαλείς λένε ότι σήμερα στήθηκε αναβολή και προσδιορίστηκε η συζήτηση για την επόμενη Πέμπτη, 16 πρώτου του 2017. 16 Δευτέρου. Ναι, 16 πρώτου του Δευτέρου, συγγνώμη, του 2017. Την επόμενη Πέμπτη. Δικηγόρος από την Καλαμαριά, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ο κύριος Χατζη Ιωάννου, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και για λογαριασμό της Νάουσας δικηγόρος ήταν ο κύριος Παναγιώτης Πηλήρης. Λίγο έτσι να ενημερώσω ότι είπα ότι η ένσταση είχε κατατεθεί στο φύλλο αγώνα από τον αρχηγό της ομάδος. Ο διαιτητής ωστόσο, ο οποίος είχε μετρήσει τα δοκάρια νωρίτερα και το ανέγραψε στο φύλλο αγώνος, προχώρησε στην τέλεση, κανονικά τέλεση του παιχνιδιού. Κανονικά στο φύλλο αγώνος αναγράφει ότι ευρέθηκαν σύμφωνα με το ΚΑΠ μετρηθήσεις οι εστίες, άρα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το γήπεδο της Ναούσης, σύμφωνα και με πληροφορίες, είναι από τα αδειοδοτούμενα γήπεδα και από μετρήσεις που κάνανε και οι τεχνικοί του Δήμου, διότι είναι δημοτικό στάδιο, οι διαστάσεις του είναι σύμφωνες με το ΚΑΠ. Με αυτή την έννοια θεωρώ και διευκρινίζω την νομική μου άποψη ότι η ένσταση της Καλαμαριάς δεν έχει καμία τύχη. Η Καλαμαριά με την ένσταση αυτή προσπαθεί, γιατί ο ΚΑΠ προβλέπει σε περίπτωση δικαίωσής της, να πάρει 2 βαθμούς. Αυτούς που θεωρείς ότι απόλυσε από το 2-2 το αποτελέσματος. Νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη, να μην ανησυχούν οι δοξέοι φύλαθλοι. Προχωρούμε ακάθεκτοι, έχουμε με στόχο να πετύχουμε νίκες σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Να είστε καλά και πάντα κοντά στην ομάδα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και εσείς. Αυτά για το βέβαια. Εμείς πριν αλλάξουμε θέμα, πριν από λίγο έμαθα και ότι τελειώνοντας την εκπομπή, ο εξαίρετος συνάδελφος κύριος Μίρτσος από άγνωστους δέχτηκε επίθεση έξω από τα γραφεία του Αρένα, όπως καταδικάσαμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, όπως καταδικάσαμε την βαρβαρότητα κατά των αποδητηρίων και του λεωφορείου του Θεαξάδης. Εδώ παιδιά, η βία δεν χωράει. Δέχτηκε επίθεση ο Γιώργος Μίρτσος μόλις τέλειωσε την εκπομπή του έξω από τον Αρένα FM, έτσι. Ναι, καταδικαστές. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Λοιπόν, Κυριακή έχουμε τα εγγένεια του βοηθητικού. 2.30 ώρα και μετά ελπίζουμε μια πολύ καλή εμφάνιση με μια νίκη καθαρή επί του Ορφέα Ξάνθης. Μάλιστα. Και να περιμένουμε ευχάριστα νέα από τη Χαλάστρα που πιστεύουμε θα κάνει Χαλάστρα. Μακάρι. Νομίζω εδώ που φτάσαμε χρειάζεται συσπήρωση, χρειάζεται προσήλωση και χρειάζεται χαμηλά η μπάλα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος. Όπως βλέπεις και εσύ, έχουν λιγοστέψει πολύ οι δηλώσεις. Έχουν σταματήσει προς το παρόν να φέρουμε και άτομα εδώ, ποδοσφαιριστές. Είναι η ώρα του πολέμου. Είναι η ώρα της μάχης, της δουλειάς, των έργων και των αποτελεσμάτων. Λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Έτσι. Νομίζω ότι οι 2 βαθμοί διαφορά που έχουμε είναι, μας οδηγούν άλλο να κυνηγάς και άλλο να σε κυνηγάν. Βέβαια. Λοιπόν. Και ο κόσμος, όπως τον είδατε, τα 800 άτομα. Κάναν και μάλιστα ειρηνική κατάληψη στο γήπεδο της Λαγκάδα. Να πούμε σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Δόξας Δράμας εδώ, συγχαρητήρια για την παρουσία του κόσμου που ήταν ο 10ος παίκτης και έφυγε και στα επόμενα παιχνίδια
Η Μαυραετή θα είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Έδωσε συγχαρητήρια και στη διοίκηση του Λαγκαδά για τη φιλοξενία που είχαμε και πιστεύω θα έχουμε και την ανάλογη φιλοξενία και στα επόμενα παιχνίδια που είμαι εκτός έδρας, στη Χαλάστρα και στην Πτολεμαΐδα με το μακεδονικό Φούφα, γιατί μετά τον Ορφέα Ξάνθης η ομάδα παίζει 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, με το μακεδονικό Φούφα στην Πτολεμαΐδα και 25 Φλεβάρι στη Χαλάστρα με το Καμπανιακό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από σήμερα έως 9 του Απρίλη που είναι η μέρα καταλυτική, είναι τον Κυριακή, Βαϊόν. Κυριακή των Βαϊόν. Εκεί θα πάμε στην Καλαμαριά με ψηλά το κεφάλι, με ψηλά το συνέστημα. Είμαστε δραμηνοί, είμαστε ιστορική δοξοδράμα και θα το πετύχουμε. Αυτά για την αγαπημένη μας ομάδα. Περνάμε στο τοπικό. Ναι. Τι θα σας λέω να έρθω, να πάω. Ξηροπόταμος Πετρούσα, τον ντέρμπι. Και θα είμαι και εγώ. Θα σε, ωραία. Ναι. Από τότε λοιπόν, να έρθουμε εκεί. Ντέρμπι, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα, βαθμολογία και την. Λοιπόν, Παδραμαϊκός Καλύφητος. Την επόμενη Σάββατο. Άγιος Προσοτσάνη, η Προσοτσάνη μετά το Χ έμεινε πίσω 2 βαθμούς. Θα δούμε τη βαθμολογία από την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Ξηροποτάμου. Κύρια Μοναστηράκη, Δόξα Βόλακα. Δόξα Σταγρών, ντέρμπι εδώ επάνω, στο Βόλακα. Ξηροπόταμος Δόξα Πετρούσα και εδώ ντέρμπι Γοήτρου. Θα έχει εκεί και βράβευση του Δημήτρη Μητρούση, ένα ποδοσφαιριστή που πρόσφερε τα μέγιστα και στην γενέτειρά του τον Ξηροπόταμο, αλλά και στον Παδραμαϊκό και στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη, με πρόεδρο τον Σάκη Ορφανίδη. Καλαμπάκι Νευροκόπη, ένα ντέρμπι εδώ και ντέρμπι και των προπονητών. Διότι και ο Σέτς και ο κύριος Μιχαηλίδης είναι από τις ομάδες που είναι ανεβασμένες. Άρης Φωτολίβους, Δόξα Αντώνης Καστρινός και εδώ η δεύτερη ομάδα της Δόξας. Πολλά παιδιά της δεύτερης ομάδας της Δόξας. Τα είδαμε τη Δευτέρα στο φιλικό με την Κότσο Ντέλτσεφ. 4-5 παιδιά πήραν παραστάσεις, πήραν παιχνίδια και θα συνεχιστούν αυτά τα φιλικά για να πάρουν και άλλο χρόνο συμμετοχής, γιατί πιστεύει η ομάδα σε αυτά τα παιδιά. Πάμε να δούμε λίγο παρακάμερα. Βαθμολογία πρώτα. Τη βαθμολογία εδώ. Ξηροπόταμος 38, Προσοτσάνη 36. Χέρι-χέρι θα πάνε και να δούμε αν θα διευρυνθεί η διαφορά. Είναι ντέρμπι, είναι από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα μάτς. Είναι κομβικά και για τις δύο ομάδες, οι οποίες θα παίξουν 25 του Μάρτη, τελικό κυπέλου ΕΠΣ, 6 ώρα στο γήπεδο της Δόξας. Ο τελικός κυπέλου ΕΠΣ δράμας ορίστηκε από τη διοργανώτερη αρχή που είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, 25 του Μάρτη, 6 ώρα το απόγευμα, βράδυ. Στο γήπεδο της Δόξας, ντέρμπι. Να παραμείνουμε στη βαθμολογία. Πετρούσα 31, Καλαμπάκη 29, Άγιος 25 με έναν αγώνα λιγότερο διότι δεν αγωνίστηκε το προηγούμενο. Ακρίτας κάτω Ευρωκούπη 24, Καλύφητος 23, Βόλακας 23, Χωριστή 23, Καστρινός 19, με έναν αγώνα λιγότερο και αυτός με αυτός που δεν διεξήχθη στο γήπεδο του Νευροκοπίου. Παδραμαϊκός παραπέει, έχασε και μες στην έδρα του. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση του στον ιστορικό Παδραμαϊκό δεν αρμόζει. Δεν αρμόζει και τους ακουπά αυτή η αρνητική στάση όλους. Είτε είναι ενεργοί παράγοντες είτε ανενεργοί. Οι μεγάλες ομάδες είναι μεγάλες και στα δύσκολα. Δόξα Σταγρών 12 και από εδώ και κάτω ο Λευτέρη, ναι. Αρχίζει ο χορός Ζαλόγκου. Φωτολίβος 11. Πόσοι πέφτουν, 4. 3. 3 και μία που δεν παίζει. 3 όλοι μαζί. 3 όλοι ναι, μαζί. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάμερα να δούμε, να πάρουμε κλίμα και από τους φιλάδους του Ξηροποτάμου. Ο Κεραυνός υποδέχεται την φιλόδοξη ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Ξηροποτάμου. Με τα κόκκινα είναι οι γηπεδούχοι. Μπερούκας έτοιμος για ένα φάουλ. Συναγερμός στην εστία του Μητρούση. Άου την μπάλα. Δεν ήθελε καθόλου. Φάλτερος, ο άλλος φώναξε ο άλλος φάλτερος. Φώναξε ο, ρε. Εδώ ο σύνδεσμος αναργάνωτος. Ούτε ένα μαγκάλις. Γκολ για τον Ξηροπόταμο με τον Μπερούκα. Έλα στην τηλεόραση να τα δούμε. Αράπης δεν γίνεται.
Πέναλτι υπέρ του ξεροποτάμου, πράξη που έγινε πάνω στο κοντάξι. Μάντεψε ποιος θα το χτυπήσει. Λούκας εναντίον Μητρούση. Ήδη το σκορ είναι 1-0. Κιάκος κάτι λέει στον διαιτητή, δεν αλλάζει άποψη. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Για τον προηγούμενο. Μπερούκας. Εναντίον Μητρούση, για να δούμε. 2-0. Εδώ οι οργανωμένοι των γηπεδούχων. Στο γνωστό πέταλο που είναι τα VIP. Ξεροπόταμος μαζί με τη δόξα. Βήμα-βήμα πάνε. Μπροστά ο ξεροπόταμος, μπροστά και η δόξα. Τι γίνεται. Του χρόνου θα είναι ο ξεροπόταμος στη γάμα εθνική και η δόξα στη δεύτερη. Κάτι οπότε ξέρει. Θα μεταδίδουμε Σάββατο ξεροπόταμο και Κυριακή τη δόξα. Μάλιστα. Ό,τι καλύτερο. Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε και στην Β' αεραστεχνική δουλειά μας και εκεί ένα αξιόλογο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τους πίνακες. Β' όμιλος, πρώτος όμιλος, Κουδούνι Αμπελάκη, Νεροφράκτης Μαυρόβατος, Κυριακή, Πάμα Αδριανή, Ακρίτας Νέας Κρόμης Αμπελόκηπη, Ντέρμπι, Δοξάτο Φίλιππος Δράμας, Μικροχώρη Νέα Σεβάστια και Δουμπέσας Δόξα Φτελιά. Την Κυριακή στο Λαγκαδά, ξέρεις ποιον είδα, από τα Κουδούνια. Ποιον? Το Θαλή. Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης. Αδερφό της Νατάσας, ο οποίος είναι άρρωστος δοξέως και κουδούνια λέει και μας, πολλές φορές μας βλέπει και χαιρετισμούς. Να τον χαιρετήσουμε τον κύριο Θεοδωρίδη. 38 Δοξάτο, 35 Αμπελόκηποι. 33 Φτελιά και από εκεί και κάτω οι υπόλοιπες ομάδες. Νεροφράκτης, Δουμπέσας πάει πολύ καλά. Πάμα, Αμπελάκια, Κουδούνια, Ακρίτας κάποτε Δέλτα Αθηνική και εδώ η ομάδα στα μικρομεσαία βαθμολογικά στρώματα, Νέα Σεβάστια 14, Μικροχώρη 12 και εδώ σαν την Γάμα Εθνική δεν πέφτει κανένας. Κανένας, ναι. Τουρνά. Αρκαδικός Αργυρούπολη, Καλυθέα Λιστράτη στο δεύτερο όμιλο, Καλυβρής έχει αποσπαστεί 10 βαθμούς η ομάδα την οποία έχω παίξει ποδόσφαιρο, με τα Λευκόγια υποδέχεται, Μικρόπολη Μικροκλεισούρα, Βροντούνια Μισός, Μαυρολεύκη Γραμμένη, Ρεπό η Μαυραϊτή του Μεγαλοκάμπου. Βαθμολογία στο συν 10, η Αθλητική Ένωση Καλυβρήσης, Μακεδονικός Αλιστράτης 30, Νέα Μισός 28, Μαυρολεύκη 27, Αρκαδικός 27, Κάτω Βρουντού 25, Μικρόπολη 24, Αργυρούπολη 24, Γραμμένη 21, Μεγαλόκαμπος Λευκόγια, Καλυθέα, Μικροκλεισούρα και ο Μυλοπόταμος έχει αποσύρθει. Μάλιστα. Η Μικρόπολη είναι μακριά από εδώ. Εντάξει. Είναι. Τρέχει 28 χιλιόμετρα. Όλα τα χωριά του Μενικίου είναι και η Μικρόπολη. Καλυβρής, χαριτωμένη. Από εκεί. Από εκεί κατάγομαι κι εγώ. Θα σε πάω μια περιοδία, κύριε Σαρελάκο, να γνωρίσεις και την πατριωτογνωσία της δράμας. Λοιπόν, βέβαια και εδώ στη Β' αεραστεχνική η Καλυβρής φαίνεται να έχει διασφαλίσει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου την άνοδο, ενώ στο πρώτο όμιλο γίνεται μάχη, προηγείται το Δοξάτο, αλλά από κοντά είναι και η Αμπελόκηποι. Πάμε σύνδεσμος προπονητών δράμας. Ένα σύνδεσμος που ιδρύθηκε το 1983, έχει βγάλει πολλούς προπονητές. Χθες είχε Λευτέρη Σαρλάκου, Κοπή Βασιλόπιτας. Και για τα ΜΜΕ, τυχερός πήρε το κομμάτι της Βασιλόπιτας και είχε μέσα στο φλούρι. Εκ μέρους όλων των παιδιών που ασχολούνται με αθλητικό ρεπορτάζ, ήμασταν οι τυχεροί. Να είναι και τυχεροί και η χρονιά μας. Έτσι. Πάμε να δούμε την παρακάμερα από αυτήν την όμορφη εκδήλωση που έγινε στη Νέα Κρόμνη.
ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον κύριο Χατζησαρόγλου, για την ιδιαίτερη τιμή που μας έκανε σήμερα και παραβρίσκεται εδώ, καθώς και τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Ένωσης, τον κύριο Τόνιο και τον κύριο Καστίδη. Επίσης ευχαριστούμε τον κύριο Λυθυρόπουλο, εκπρόσωπο της περιφέρειας, που παραβρίσκεται σήμερα μαζί μας. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τον συνάδελφο τον κύριο Τζαναβάρα που αποδέχτηκε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση την πρόσκλησή μας, παρόλο που δεν είναι μέλος του συνδέσμου και παραβρίσκεται εδώ. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε καθιερώσει, τα τελευταία δύο χρόνια, τρίτη χρονιά φέτος, να βραβεύουμε τους συναδέλφους που διακρίνονται με τις ομάδες τους στο τοπικό μας πρωτάθλημα. Έτσι φέτος έχουμε την ευκαιρία να βραβεύσουμε σε πρώτη φάση τον πρωταθλητή της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Τζιακύρη, παρακαλώ να έρθει. Και επίσης παρακαλώ τον κύριο πρόεδρο της ΕΠΣ, τον κύριο Χατζησαρόπουλο, να κάνει την βράβευση. Ιδιαίτερη τιμή για την ένωσή μας που μας καλεί σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ. Βέβαια υπάρχει μια άψογη συνεργασία. Δεν λείπουμε από πουθενά, δεν λείπει ο σύνδεσμος από πουθενά. Θέλω να πω όμως και για το Πανελλήνιο, ιδιαίτερη τιμή η σημερινή ημέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω έτσι, αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν νομοί που δεν έχουν σύνδεσμο προπονητών. Πιστεύω να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι νομοί. Δεν θέλω να τους ονομάσω. Εύχομαι το πύχη να το βάλετε ακόμη ψηλότερα και να έχετε ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Καλή χρονιά σε όλους, πάντα με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Κυλιθείτε, γεια. Χαιρετισμού του κυρίου Μέτιο που θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον αθλητισμό στη διάρκεια στα επόμενα τρία χρόνια. Καταρχήν είναι τιμή μου μόνος παλιούς αυτούς βετεράνους προπονητές που οδήγησαν το στίγμα τους όχι μόνο στη Δράμα, σε όλη την περιφέρεια, μίσω όπως όλη την Βόρεια Ελλάδα. Όπου και να γυρίσει, λένε για αυτούς. Και στους νέους προπονητές, τίποτε, να δώσουν αγωγή στα παιδιά να έχουν ισχυρούς χαρακτήρες και δυνατές προσωπικότητες. Για μένα αυτή είναι η ευχή μου, αυτό είναι το παν. Και οι νίκες έρχονται μόνοι τους. Και θερμά συγχαρητήρια σε όλο το team που έχει ένα ενεργό σύλλογο, αλλά βασίζουμε εδώ στους βετεράνους που είμαστε λίγοι μπροστά τους. Εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά και πάντα να είστε με ενέργεια και δύναμη. Και ιδιαίτερα είμαι συγκινημένος, αλλά και παράλληλα είμαι χαρούμενος που είδα το σύνδεσμο ανανεωμένο και να επεκτείνεται ακόμη και ακόμη πιο αυτοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους σας και επιτυχίες στις ομάδες σας. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ευγενική και αξιόπινη απόφαση που πήρατε να τιμήσετε απόψε στην όμορφη αυτή γιορτή της κοπής της Βασιλόπιτας τρία από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμεθα ο Σύνδεσμος να είναι ενωμένος, αγαπημένος και να συνεχίσει με επιτυχία το έργο του. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα σε αυτόν τον σύνδεσμο τον οποίο δημιουργήσαμε το 1983 από μια ιδέα την οποία είχε συγκεκριμένος ο Ανέστης Μιμίδης. Δεν ξέρω οι νέοι αν τον θυμούνται ή όχι. Βρισκόμασταν στο ξενοδοχείο Απόλλων, επί της Λαμπριανίδου ήταν αυτό το ξενοδοχείο, εκεί στην καφετέρια. Και γεννωμένη στη συζήτηση ρίχνει την ιδέα στο τραπέζι. Λέει, είμαστε αρκετοί, δεν ξεκινάμε να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο που δεν υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και εξαρτώμεθα από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Και πράγματι την ιδέα αυτή την υλοποιήσαμε με χίλιους όπους, τρεξίματα και δημιουργήσαμε αυτό το σύνδεσμο στον οποίο ανήκετε εσείς και θα ανήκω και μετέπειτα άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θα έρθουν.
Αυτό ήταν η αιτία που ξεκίνησα και ασχολήθηκα με την Ολυμπιακή. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, θα μιλήσω λίγο διαφορετικά και για πολύ λίγο. Συγκινημένος πάλι να μην πω τα ίδια λόγια. Οι περισσότεροι από εδώ ήταν οι παίκτες μου για πολλά χρόνια. Ποιο να προτεκτηθώ. Αλλά κάνω μια αναδρομή και λέω ότι το σύλλογο αυτό, όπως είπαμε, τον ιδρύσαμε το 83 και μας φιλοξενούσε που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης. Δεν είχαμε ούτε γραφεία, ούτε γραφική ή τίποτα. Και μας φιλοξενούσε η Ένωση. Καλά τα λέω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Τρεις ευρώ. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, καλή επιτυχία σε ποιες ομάδες είστε, δεν ξέρω, γιατί είμαστε και λίγο ξεκομμένοι τώρα. Λοιπόν, και όλους με επιτυχίες και δεν έχω να προσθέσω και τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εμείς σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έχουμε προγραμματίσει και την εκδήλωση σχετικά με την κοπή της Βασιλόπιτας. Είναι μια εκδήλωση κατά την οποία έχουμε την ευκαιρία όλοι οι προπονητές, έστω μία φορά το χρόνο, χωρίς μακριά από τα γήπεδα και βγάζοντας τις αθλητικές φόρμες, να βρεθούμε όλοι μαζί, να πούμε ορισμένα πράγματα, να συζητήσουμε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, να κάνουμε τις βραβεύσεις και να τιμήσουμε συναδέλφους μας οι οποίοι έχουν προσφέρει στο δραμηνό ποδόσφαιρο τις προηγούμενες δεκαετίες και τα προηγούμενα χρόνια, καθώς επίσης και τα νεαρά τα παιδιά του συναδέλφους που αναδείχθηκαν πρωταθλητές στις ομάδες που υπηρετούσαν κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Και γενικά είναι, νομίζω, μια χαρούμενη εκδήλωση σήμερα που μας δίνεται η ευκαιρία και να βρεθούμε και με παιδιά που είναι μακριά. Έχω διακρίνει εδώ παιδιά που εκπροσωπούν συλλόγους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Επίσης και στο εξωτερικό είδα είναι και ο Γιώργος ο Γεωργιάδης εδώ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και έτσι θα έλεγα έχουμε μια έτσι θερμή διάθεση για το γεγονός ότι βρεθήκαμε σήμερα όλοι μαζί εδώ. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή για μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μας σήμερα εκπροσωπείται εδώ πέρα. Ιδιαίτερη τιμή θα έλεγα γιατί ο Σύνδεσμος Προπονητών έχει μια άψογη συνεργασία με την Ένωση. Δεν λείπουμε από καμία εκδήλωσή τους. Θέλω να πω δημόσια ότι και αυτοί δεν λείπουν από καμία εκδήλωση από εμάς. Έχουμε μια τέλεια συνεργασία. Έχουμε κοινό στόχο. Ο στόχος μας είναι τα νέα παιδιά του νομού μας να έρχονται στο γήπεδο, να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν και να κάνουν μια καλή σταδιοδρομία στη. Εδώ κάπου η εκπομπή, Λευτέρη, να σε ευχαριστήσω. Ραντεβού στα γήπεδα, Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, Λευτέρη. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Βεβαίως. Σάββατο είπαμε στο Ξηροπόδρομο να δούμε τον ντέρμπι. Κυριακή να πανηγυρίσουμε μια ακόμα νίκη της δόξας. Και την άλλη Πέμπτη θα είμαστε πρωτοθεώς εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.